ΣΥΤΑ. Σε αυτά περιλαμβάνονται μισθοί, συντάξεις, θέματα νομιμότητας αλλά και θέματα ανέλυξης. Επιπλέον, Νικήτα, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την υιοθέτηση νομοσχεδίου, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, που ρυθμίζει την δυνατότητα παρέμβασης του κράτους στις τηλεπικοινωνίες, δηλαδή στην εταιρεία, τη Νέα ΣΥΤΑ, για λόγους ασφάλειας, ακόμα και μετά την εξέβρεση επενδυτή. Όπως είπε ο Χάρης Γεωργιάδης, με αυτόν τον τρόπο το Υπουργικό ανοίγει το δρόμο στη Βουλή να εξετάσει την ίδρυση εταιρείας, η οποία στο αρχικό στάδιο θα ανήκει στο κράτος, με την προοπτική της έλευσης στρατηγικού επενδυτή για απαλλαγή από τα κρατικά βαρύδια. Το κράτος, συμπλήρωσε ο Υπουργός Οικονομικών, θα διατηρήσει σημαντική συμμετοχή στην εταιρεία, στη νέα εταιρεία, ακόμα και μετά την έλευση του στρατηγικού επενδυτή. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται ότι η έλευση αυτή του στρατηγικού επενδυτή θα γίνει στο τέλος του 2016. Πάντως, ο Υπουργός Οικονομικών έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι η κυβέρνηση σε καμία περίπτωση είναι σε αντιπαράθεση με τους εργαζομένους στην αρχή τηλεπικοινωνιών, Νικήτα. Άρα δηλαδή τώρα αναμένουμε την αντίδραση της άλλης πλευράς. Φυσικά τα πάντα θα παιχτούν πλέον στη Βουλή. Επομένως οι συντεχνίες εστιάζουν πλέον στις συναντήσεις με τα κόμματα. Όπως είπαμε και προηγουμένως, αύριο θα έχουν τις πρώτες επαφές με Ακέλ και ΡΙΣΥ, σε μια προσπάθεια να πείσουν τα κόμματα να μην ψηφίσουν, να μην αποδεχτούν το νομοσχέδιο το οποίο έχει περάσει από το Υπουργικό Συμβουλίο. Και αν μου επιτρέπεις, πριν κλείσουμε, Νικήτα, όση ώρα βρισκόμασταν εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο, ανηφόρησαν στο Προεδρικό Κινέζοι επενδυτές. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, είχαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και υπουργούς. Φαίνεται ότι ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Κύπρο στον τομέα των ακινήτων και στον τουρισμό. Στον τομέα των ακινήτων, μάλιστα. Και στον τουρισμό. Και στον τουρισμό, αθόρυβα οι Κινέζοι δηλαδή χτυπάνε τις πόρτες των επενδύσεων. Ευχαριστούμε.